Ο νέος ντετέκτιβ και το τέλος του Δημοσθένη. Η ιστορία ξεκινά, όπως ξέρουμε, με τη δολοφονία του Κίμωνα, ο θάνατος του οποίου είχε σοκάρει όλη την πόλη. Η τοπική αστυνομία δεν έχει καταφέρει να λύσει την υπόθεση ως τώρα και κάπου εκεί εμφανίζεται ένας ντετέκτιβ για να ερευνήσει. Ο Ντάνος είναι ένας ικανός ντετέκτιβ που έχει λύσει πολλές υποθέσεις στο παρελθόν. Είναι γνωστός για την οξία διάνοιά του και την ικανότητά του να ανακαλύπτει την αλήθεια ακόμα και στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Έτσι φτάνει στην Αρεόπολη και ξεκινά την έρευνά του ανακρίνοντας τους γονείς του θύματος, Δημοσθένη και Ασπασία. Μιλάει επίσης και με μερικούς από τους φίλους του Κίμωνα για να καταλάβει καλύτερα το χαρακτήρα και τη ζωή του. Καθώς εμβαθύνει στην υπόθεση, ο Ντάνος αρχίζει να υποψιάζεται ότι η δολοφονία του Κίμωνα έχει περισσότερα από όσα φαίνονται. Συνειδητοποιεί ότι ο Δημοσθένης, ο πατέρας του θύματος, μπορεί να κρύβει κάτι σχετικό μαζί με το φόνο. Ο Δημοσθένης έχει αρχίσει να αγχώνεται με την παρουσία του ντετέκτιβ. Ο Ντάνος υποψιάζεται ότι μπορεί να έχει κάποια σκοτεινά μυστικά που προσπαθεί να κρατήσει κρυμμένα. Η έρευνα του Ντάνου οδηγεί στην αλληλεπίδραση με πολλούς χαρακτήρες της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης και της γυναίκας του Δημοσθένη, της Ασπασίας. Η σχέση του Δημοσθένη με την οικογένειά του είναι περίπλοκη και υπάρχουν αρκετά μυστικά που προσπαθούν να κρατήσουν κρυφά ο ένας από τον άλλον. Η έρευνα του detective φέρνει αυτά τα μυστικά στο φως, προκαλώντας ακόμα περισσότερες εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Τώρα το τέλος του Δημοσθένη είναι πιο κοντά από ποτέ. Αλλά μήπως αυτός ο detective είναι και η νέα αρχή στη ζωή της Δήμητρας? Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τώρα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!